Okay, we're paying 50 kilo in a second. I'm doing an elevation on Delta. Do you measure? Φίλε, σήμερα όλοι ναυτικοί. Όλοι ναυτικοί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έλα και βρήκα ποδοσφαιριστή. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Με πάτησε. Λοιπόν, παραμονή λίγες ώρες πριν τον αγώνα μπαράζ ανόδου του Αγίου Γεωργίου Σικούση, έχουμε εδώ το center back. Τι παίζεις? Κέντρο. Extreme κέντρο, κέντρο, αμυντικό χαφ. Όπως μπαίνεις στο κέντρο σε έχουνε. Το Μπάμπι, το Σαλιόγλου. Μιλάω εκεί. Γιο, μεγάλου ποδοσφαιριστή, έπαιζε μπάλα πατέρας. Κυνηγός είναι. Κυνηγός, ψάρα του φεκάς. Κυνηγός, άσε, μαζί είμαστε φαντάρι. Κυνηγός ήταν, τον παίρναμε κυνήγι. Τι θα κάνετε σήμερα? Πάμε να δώσουμε την ψυχή μας και θα δείξει. Πάμε αποφασισμένοι, πάμε για την νίκη. Δηλαδή, έχει περιθώρια. Ο αετός είναι στα μέτρα σας. Στα μέτρα μας. Τώρα δεν τον έχουμε δει, δεν ξέρουμε πώς είναι. Έχουμε ακούσει ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Τώρα θα φανεί στο γήπεδο. Αλλά θα δώσετε. Εμείς πάμε για 100%. Θα τσουναμωθείτε δυνατά τα που λέγεται. Αυτά στην Προεδρίνα. Και η Προεδρίνα σας. Μπράβο, ρε, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, να είστε καλή επιτυχία. Θα έρθουμε. Κόσμο να έρθει, αν και τώρα που το δείχνουμε. Τρία. Λοιπόν. Πόσο, το θέμα σήμερα είναι οι αυξήσεις στα κόστη των μαγαζιών. Πόσο έχει αυξηθεί σας το κόστος σας λειτουργίας? Ρεύματα, πετρέλαια και τέτοια. Ναι. Πετρέλαιο, γιατί πού χρησιμοποιείς πετρέλαιο? Στο φούρνο. Με πετρέλαιο είναι ο φούρνος. Πετρελοκίνητο. Ναι. Φεύγει, πετάει κιόλας. Και τα αλεύρια. Όλα, ναι. Τα αλεύρια πόσο πήραν? Τα λάδια, οι ζάχαρες, όλα. Ωραία. Έχουν πάρει αρκετά. Διπλή τιμή σίγουρα. Θα γίνουν περικοπές στο προσωπικό. Δεσποινής, ακούγεται κάτι για περικοπές στο προσωπικό. Κινδυνεύει η θέση σας. Δεν ξέρω. Θα μείνουν, λέει, μόνο οι παντρεμένες να δουλέψουν. Εντάξει, έχω απολυθεί σίγουρα. Το ράφι εδώ πέρα έχει τρεις θέσεις σιγά σιγά. Σιγά σιγά γίνονται οι τρεις θέσεις. Άμα σε διώξει, έλα να κάτσεις μαζί μας. Για τον αδερφό σου δεν μας είπες τι γίνεται. Ο αδερφός μου είναι σε καλό δρόμο, εντάξει. Είναι σε καλό δρόμο, μας τον προξενεύανε για γάμο, ήθελε να τον δώσουν. Επίσης, στοιχείο στα ΣΥΝ για να φύγει ο Σταμάτης, έχει και TDM 900. TDM 900. Οπότε, σκεφτείτε το. Σταμάτη, τούτη εδώ μου τα πάνε. Τούτοι εδώ οι κουραμπιέδες. Στα ζωικά εδώ τι γίνεται? Έλα εδώ. Ποιος θα μιλήσει, παιδιά, ποντικός? Όχι, δεν είναι ποντικός. Χάμστερ είναι. Τα χάμστερ βέβαια δεν είναι που τρέχουν. Που τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Τι χάμστε, τα σουβλάκια πήρανε πάνω. Και μετά πάμε από εδώ. Πού πήγε, εξαφανίστηκε. Μαγικό, εξαφανίστηκε. Ντίμα Τάλ, παιδιά, ο γνωστός και ως Golden... Ντίμα! Νόσα, νόσα. Μποϊ. Άλλος, άλλος, έλα εδώ. Έλα, κύριε Φοπλιστή. Λοιπόν, τι γίνεται στα μαγαζιά με το κόστος λειτουργίας, έχει αυξηθεί? Τι, πώς δεν έχει αυξηθεί? Τι, το πετρέλαιο? Πετρέλαιο εμείς δεν έχουμε εδώ, έχουμε αυξηθεί τα λάδια, τα ψωμιά. Τι, αέριο έχεις? Αέριο.
Το αέριο πόσο πήγε? Από 45 ευρώ η Φιάλη έχει πάει 62. Το καλοκαίρι ήταν 45 ευρώ. Τώρα έχει πάει 62. Και πόσες θες τώρα, είδες δύο? Δύο έχω, ανάλογα. Τι δουλειά. Πρώτες ύλες. Όλοι και τα χαρτικά πάλι πήραν, μας ειδοποίησαν ότι πήραν πάνω. Λάδια και τέτοια έχεις εσύ? Αμέν έχουμε. Το πέραμε 13 ευρώ και είπε 30. Και. Ρεύμα. Όλα. Πώς εφάζεις LED, βρε άνθρωπε? LED είναι. Α, LED είναι τούτες. Mm. Τις αυξήσεις αυτές, εσύ έχεις κάνει αύξηση στο προϊόν? Κάναμε μία μικρή αύξηση. Δεν γίνεται. Εσύ το υπολόγισες και την έκανες? Ναι. Α, το υπολόγισες και την έκανες. Mm. Έχει πάει 2,30, ναι. Θα μπορούσε να ήταν 2,5 όμως. Πάω το και 2,5, αλλά εντάξει. Όχι, θέλω να πω, κάποιος δεν έχει ενδιάμεσα. Δεν έχει, ναι. Αυτό πάνε... Λοιπόν, καλά. Καλή δουλειά. Και του χρόνου στα σπίτια μας. Άμα θες διάξει, κάνω μια διακοπή. Λοιπόν, 10.000 σκάφη έχουν βγει προς πώληση επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα ταξιδέψουν. Έχουμε μαζί μας τον καπετά Νικόλα, που ο οποίος έχει σκάφος, είναι πιο μεγάλο βέβαια, έτσι. Διάβαζα σήμερα 10.000 μικρά σκάφη είναι προς πώληση. Ναι. Λόγω του κόστους λειτουργίας τους. Μετακίνησης, δε. Ναι. Λογικό. Εσύ δεν έχεις τέτοια θέματα, ε? Όχι. Είσαι με τα πανιά. Ναι. Άμα δεν φυσά... Κάνουμε κουπί. Για να κάνει κουπί, ρε Νικόλα. Βέβαια, αυτό είναι. Το σκάφος είναι γυμναστική. Είναι ένας τρόπος να αποφύγουμε και τα γυμναστήρια. Μπαίνουμε λοιπόν στο σκάφος και αρχίζουμε και κοπηλατούμε. Δεν μου λες κάτι. Όταν φυσήξει ο αέρας, πηγαίνουμε. Τουριστικά, αυτό το πράγμα εδώ στοιχείο το έχουμε αξιοποιήσει καθόλου? Τι εννοείς να το έχουμε αξιοποιήσει στοιχείο? Ότι έχουμε και τουριστικό. Πώς το λένε? Βέβαια. Έχουμε και εστιοπλοϊκό τουρισμό, τέλος πάντων. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι? Όχι. Ιδιωτικές κινήσεις, φαντάζομαι. Υπάρχουν και δημόσιες? Δεν ξέρω. Δηλαδή το δημόσιο πού εμπλέκεται στον τουρισμό? Εγώ προχτές έβλεπα στο... Θέλω να σου πω, γιατί τα έχουμε δει λίγο περίεργα. Τα ξενοδοχεία δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις? Ναι. Ωραία. Σε όλο τον κόσμο. Ναι. Φροντίζει ο Δήμος να γεμίσει τα ξενοδοχεία? Τα ξενοδοχεία φροντίζουν να γεμίσουν τον εαυτό τους. Πρέπει να φροντίζουν. Στις Μαλδίβες, ναι. Τα ξενοδοχεία φροντίζουν να βρουν πράκτορες για να γεμίσουν τα δωμάτια τους. Δεν φρόντισε ο πρόεδρος που ήταν στις Μαλβίδες ή ο δήμαρχος. Ναι. Βρήκαν ένα πολύ καλό περιβάλλον, βρήκαν πρόσφορο έδαφος, δηλαδή τι κάνουν οι δημόσιες υπηρεσίες στον υπόλοιπο κόσμο? Διευκολύνουν τους επιχειρηματίες. Μπράβο. Για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Μπράβο, ακριβώς. Τους καθαρίζουν το δρόμο, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Αυτό κάνουμε. Εγώ το έλεγα, ρε παιδί μου, για παράδειγμα. Ναι. Ας πούμε, έβλεπα το παράδειγμα της Μυτιλίνης Σαββατοκύριακο που πέρασε, που ναι. γιόρταζε ο ταξιάρχης στο Μανταμάδο. Ναι. 60.000 έγινε απόβαση. Μάλιστα. 60.000 Έλληνες από όλο τον κόσμο, ναι. πήγανε το Σαββατοκύριακο στη Μυτιλίνη. Θρησκευτικός τουρισμός. Εμείς έχουμε τη Νέα Μονή Παγκόσμιο Μνημείο. Ναι. Έχουμε την Αγία Μαρχέλα. Καλά είναι η Νέα Μονή εκεί που είναι, να μην γίνει Μανταμάδος. Μαγιάδε, μου θυμίζεις τότε που μας είχαν κλείσει περίοδο στάσης. Θέλω να σου πω, συγγνώμη, αλλά έχεις πάει στο Μανταμάδο να δεις πώς είναι? Ναι. Α, όχι, ναι, δε, όχι. Εντάξει. Είναι η παραβολή τότε που πει ο Χριστός στον ναό και τους πέταξε όλους έξω. Έτσι. Εντάξει, εμείς έχουμε την Αγία Μαρκέλα. Οκ. Okay. Εντάξει. Μα αυτό είναι ούτε. Μια εβδομάδα κι αν είναι. Τι να κάνουμε. Να το επεκτείνουμε. Αυτό λοιπόν εκεί μπορούμε να το διαφημίσουμε. Παραπάνω. Θα κάνουμε δύο φορές το χρόνο τη Αγία Μαρκέλα. Ιδέες υπάρχουν τελικά. Λοιπόν. Διακοπή. Μανουλάκη, τι έβαλε μαγόλια. Λοιπόν, κάναμε μια διακοπή. Γευστική διακοπή. Φάγαμε πήραμε τα φαρμακάκια μας, τα χαπάκια μας, τα μπιφτεκάκια μας. Εγώ, επειδή ο Κώστας είναι σε δίαιτα, αναγκάστηκα να φάω και το δεύτερο. Δεν με χάλασε καθόλου. Λοιπόν, πάμε. Θα μιλήσετε. Και εμείς θα πάμε, αν τα καταφέρουμε, να βρούμε, παιδιά, ένα μεγάλο αθλητή
ο οποίος πήρε μέρος σε Iron Man στη Μαγιόρκα. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ, κυρία, σε ρωτήσουμε. Νοού, για τις αυξήσεις που έχουν μπει σε όλα τα πράγματα, πώς την παλεύετε εσείς? Υπομονή κάνουμε, τι να κάνουμε. Μα με υπομονή δεν ανάβουν το φωτά. Τι να κάνουμε, γενικό το κακό. Οδηγάτε αυτοκίνητο? Όχι, δεν οδηγώ. Α, συγκοινωνεί. Έχω οδηγό δικό μου. Ο οδηγός θα βάλει και βενζίνη όμως. Με το ρεύμα προσέχετε, φαντάζομαι. Πολύ. Προϊόντα σούπερ μάρκετ έχετε δει ανατιμήσεις? Υπάρχει αύξηση, πώς να το κάνουμε. Αυτό είναι καλά, πηγαίνουμε μπροστά. Τι να μην πέφτουν οι τιμές, να αυξάνονται να οι τιμές. Το θέλουμε. Έλατε. Το θέλουμε. Αυτό είναι ότι δεν μπορεί να κάνει ο κόσμος τίποτα. Δεν υγεία να έχουμε. Τίποτα. Αυτό, προπαντός. Αυτό θα μας μείνει μόνο. Δεν θα έχουμε να φάμε, να ανάψουμε φως, αλλά θα είμαστε εδώ. Τοπικό. Δεν θα έχουμε να φάμε, δεν θα έχουμε να ταξιδέψουμε. Και πότε θα ή αύριο ή μεθαύριο. Λοιπόν, αλλά, ελάτε. Δεν σας παίρνω. Δεν σας παίρνουμε, ελάτε. Είπα ψέματα. Και μ' αρέσει που είχε πει ο... είχε πριν μερικές μέρες, είχε βγει στην έκθεση Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι. Και είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει ότι τα άστρα σε σχέση με την κυβέρνηση, με το ζώδιο της κυβέρνησης, δεν ξέρω, είναι ευνοϊκά και θα έχουμε, λέει, μια χρονιά απίστευτη. Εμείς δεν έχουμε πρωθυπουργό, εμείς έχουμε τη Λίτσα Πατέρα έχουμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, θα βρούμε τον Iron Man. Θα του κάνουμε και μία συνέντευξη. Dance like there's no tomorrow. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. Στα σούπερ μάρκετ Χαρά, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παπαδοπούλου, μπισκότα γεμιστά, τώρα 30% φθηνότερα. Στουπάκι, μαστιχόνερο 330 ml, μόνο 1,10. Και μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ 330 ml, μόνο 1,20. Διξάν, απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων, 46 μεζούρες, τώρα 35% φθηνότερα. Head & Shoulders και Pantene, σαμπουάν και περιποίηση μαλλιών, τώρα 40% φθηνότερα. Supermarket Χαρά, η χιώτικη αλυσίδα supermarket. Με χαρά ψωνίζεις, γιατί κερδίζεις. Αποστολή Store, στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση στα πάντα. Όλα τα παιχνίδια για τα παιδιά, στις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα διαφημιζόμενα, Playmobil, Hot Wheels, Hasbro, Barbie, τα πάντα. Και παιχνίδια από 1 ευρώ. Αποστολή Store, στο παλιό ταχυδρομείο. Ήδη για το σπίτι, από τον κήπο μέχρι τη Σοφίτα. Προϊόντα περιποίησης και καλοπισμού και ήδη καθημερινής χρήσης. Αποστολή Store, στο παλιό ταχυδρομείο. Κάθε μέρα δεκάδες πελάτες μας κερδίζουν εκτόσεις στο ταμείο μετά την αγορά τους. Αποστολή Store, στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση. Δεν πουλάμε, δίνουμε αγάπη. Όλε!
Εύγαξο, εύγαξο, βάλ το βοηθό μέσα. Βρεάσε τη δουλειά, ρε. Λοιπόν. Σπανιόλο, λέω, σπανιόλο. Ο κύριος Χαβιάρας. Είμαστε live τώρα, είμαστε live. Όχι, συγγνώμη. Επήρε μέρος στο Ironman, το πιο δύσκολο Ironman στον κόσμο και βγήκε 70ος. Ναι. Ισχύει. Ισχύει, αλλά δεν πήγαμε μια τη θέση. Για να τερματίσουμε, αλλά βγήκε και η θέση. Εντάξει, όλα καλά πήγαν. Καλά, δεν κολλάνε αυτά που λες. Δεν μου λες, έτρεξε και ο Άρης. Έτρεξε και ο Άρης. Καλά που τον είχα δίπλα με τον φίλο μου. Πρώτη φορά που το κάνω. Αυτό δεν ξανακάνει, ρε. Εγώ αυτόν, από αυτόν ξεσηκώνομαι. Εσύ ρε, σε γιο του ρε, είσαι. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Τι ήταν πιο δύσκολο, το κολύμπι ή το ποιο ήταν εδώ. Κοίτα, το τρέξιμο το πιο δύσκολο. Εμείς κολυμπητές ήμασταν. Ποιο κολύμπι, πόσο κολύμπησες. 3.800. Αυτό ήταν ζέσταμο ουσιαστικά. Με τρέξιμο. Κολύμπι 3.800. Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ γρήγορο ρυθμό. Εκεί δεν πας για το γρήγορο, πας ένα ρυθμό να κρατήσεις για να σου βγουν μετά τα άλλα. Γιατί τα άλλα μετά αυτά που έχεις. Έχει δρόμο πολύ. Δεν μου λες κάτι. Συνολικά πόση ώρα το κάνεις. 10 ώρες. Σερί. Όλα, ναι. Σερί. Με φαΐ με όλα μέσα, έτσι. Περίμενε, σταμάταγες και έπαιρνε τζελάκια και τέτοια. Αυτό τα έχεις πάνω σου. Στο τρέξιμο μόνο σταματάς, περπατάς λίγο, πίνεις τα νεράκια, κοκακόλε, τρως, πορτοκάλι. Είναι μέσα στο πρόγραμμα δηλαδή. Ο πρώτος πώς το κάνει δηλαδή. Ο πρώτος αυτό το κάνει 8,5 ώρες. Μια μισή ώρα σου ρίξε. Είναι μηχανάκια ρε, αυτή βγαίνει. Μια μισή ώρα ρε σου ρίξανε. Είναι επαγγελματίες, αυτή είναι επαγγελματίες. Δεν μου λες κάτι, η Μαγιόρκα ωραία. Δεν με ξετρελάνε, εντάξει, νησί είναι με πολύ κόσμο. Τουρισμό. Το ένα τσάρτερ μετά το άλλο έρχονται εκεί πέρα, δεν υπάρχει, δεν είναι. Αλλά σαν τόπος δεν ήταν κάτι wow, yeah. Για εμάς του νησιώτης. Εκεί ξέρεις πετάγονται, μπαμπαμ, τσάμπα τεστήρια 20 ευρώ από την Ισπανία είναι. Και τελείωσε, πετάγει, είναι χαμός. Αλλά ωραία ήταν, εντάξει, τώρα πάμε στα επόμενα. Ήτανε το πρώτο σου. Ναι. Και τώρα. Για το ξανακάνω, καλένι. Γιατί. Θα κάνω τα άλλα που έκανα τα μικρά. Πρώτα θα κάνεις το μεγάλο Iron Man. Θα παντρευτείς. Αχ, Παναγιά μου, πάλι καλά, είναι ένα. Πάντως ο πατέρας σου γύρισε και μου δείχνε τα τέτοια. Τα είπατε, μου λέει, πείτε τα αυτά. Του λέω από σένα πήρε που είσαι αθλητής. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπράβο και στο επόμενο με το καλό. Άντε, να είμαστε καλά. Αν έχουμε βρει βίντεο και τέτοια θα. Κάτσε, κάτσε. Πέρα που είναι. Βλέπει. Και το Κωστάκι, Κωστή γνωστό κι άλλα ένα, βρήκε στο σκύλο. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, ρε, να είστε καλά. Iron Man. Έχεις πού είναι το πετάλι, έπρεπε να το ξεδονά. Είπαμε, βάλουμε, τι αβάλουμε. Είχε και έπαθλο. Όχι. Εκεί μόνο πληρώνεις, φίλε, δεν έχει έπαθλο. Ο πρώτος δεν πήρε τίποτα. Αυτοί είναι χορηγούς, έχουν από πίσω, έχουν 1,200 έντρε. Εσύ χορηγούς δεν είχες. Είναι το ολόκληρο γάδο. Ναι. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο. Να βρούμε να δείξουμε φωτογραφίες. Οδήγαρε πιο όμορφα, την πόη. Πώς πάνε έτσι ρε, γεια! Πώς πάνε έτσι έμες στον δρόμο. Πώς οδηγάνε έτσι. Γεια σου. Λοιπόν, έχεις καμιά αίσθηση χρόνου. Γιατί έχουμε και το γήπεδο. Λοιπόν, ωραία, θα διακόψουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί το απόγευμα έχουμε να πάμε στο γήπεδο. Και θα συνεχίσουμε. Ρίχτω, Ηλία! Ηλία! Ρίχτω! Έχεις ήχο. Φίλοι μου, γεια σας. Νέα εβδομάδα, νέα έξοδα, νέοι λογαριασμοί, νέες αυξήσεις. Μ' αρέσει που ο Κυριάκος είπε ότι η χρονιά, λέει, τα άστρα μας δείχνουν ότι η χρονιά θα είναι, λέει, σε όλα κομπλέ. Λοιπόν, το θέμα μας και σήμερα είναι βενζίνες, καύσιμα, ηλεκτρικό, πώς την παλεύετε, πώς θα βγάζετε πέρα, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, θα ρωτήσουμε, θα πάμε εδώ να βρούμε τον Κοσμάκη,
Τον απλό κοσμάκι που δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα, του έρχεται ο λογαριασμός. Όσοι επιζήσουν από το έμφραγμα βάζουν 675 δόσεις, τα πληρώνουν και από εδώ παγκιάλι. Λοιπόν, να δούμε βέβαια να βρεθεί μια λύση, έτσι, όχι δεν λέμε μόνο τι θα κάνουμε, να δούμε και τη λύση. Γεια σου ρε μάγκα! Γεια σου ρε μάγκα! Ποιος είναι εδώ, ο υπεύθυνος? Αχαλά! Τι έχετε να πείτε για τις αυξήσεις, τα πράγματα που πήραν όλα πάνω? Τι να πούμε ρε και μου, βλέπετε γύρω μας τι γίνεται. Θέλω να πω ότι, μισό. Τι κάνετε εσείς με τη βενζίνη, με τα φτάβαλα, τα σούπερ μάρκετ, το ρεύμα? Μπορούμε να κάνουμε τίποτα, για πέμ. Θέλω να πω, προσέχεις τώρα, σβήνεις τα φώτα πιο... Καλά, πως οικονομία κάναμε, γινιόμαστε καθόλου. Μα τη λάμπα είμαι. Ποια λάμπα? Τη λάμπα. Η οικονομία έχει πάει σύννεφο για μου. Οικονομία. Δεν μπορούμε πια. Με το αυτοκίνητο βενζίνη. Δεν κουνιόμαστε καθόλου. Τα μηχανάκια έχουμε. Με τα πόδια. Γιατί και τα μηχανάκια δεν πήρε το 50. Όχι, δεν το πήρα ακόμα. Περιμένουμε. Τι λάμπα είμαστε, ρε μου. Δεν έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε. Τζάμπα και η λάμπα. Τζάμπα και η λάμπα. Λοιπόν, Μάσορα, τι γίνεται εσύ με την ακρίβεια και τις αυξήσεις, πώς την παλεύετε? Μαύρα σύννεφα. Βενζίνη εσύ δεν έχεις? Ε? Βενζίνη, με τα πόδια αν είσαι. Όχι, βενζίνη πήρα 50 ευρώ. Άρα την έκανα, την γλίτωσε. Για τρεις μήνες τώρα δεν θα πληρώνεις. Έκανε. Για τρεις μήνες είναι το 50 αυτό. Από τη σύνταξη των 750 ευρώ. Ναι. Ναι. Με το ρεύμα τι κάνεις? Παντεύω. Ό,τι μας δώσουν, αν μας δώσουν. Όχι, πώς κάνεις οικονομία, δηλαδή προσέχεις? Πώς δεν προσέχω, κάνει μόνο. Αλλά ένα που έχω να πω, αλλά δεν θα πάει κάτω. Σύνταξη 760. Ενίκιο 220. Έτσι. Επιστροφή από το ενίκιο 105 ευρώ. Δίνει. Φάει. Περιουσία. Μηδέν. Όλη η πληρουσία είναι 7.000 ευρώ στην Αλφα Μπακ και τα 200 ευρώ που δώσανε εγώ δεν πήρα τίποτα. Ποια είναι η μεσαία τάξη, τι είναι, γιατί βάζουν όριο τους 600 ευρώ για σύνταξη. Αυτό είναι μετά 600, είναι και ένα καΐκι το οποίο είναι ερασιτεχνικό, βγάζει 10 κιλά ψαρία, παράδειγμα, και πηγαίνει 900. Δεν πληρώνει η νίκη. Με λίγα λόγια, αυτός με τα 760 σύνταξη, αν βγάλει τα 220, παίρνει 500. Δεν πήρε τα 200 ευρώ που δώκανε. Ωραία. Τι μπορούμε να πάμε και το άλλο, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Να βλέπει εισοδηματικά κριτήρια μόνο και περιουσία που βάζει αυτός με τα 600 ευρώ, βάζει περιουσία μέχρι 100.000. Ναι. Άρα... Άμα αν έχω 100.000... Και ο άλλος η σύνταξη είναι, πώς το λένε. Και ο άλλος με μηδέν περιουσία, μηδέν. Ναι, άρα δεν μετράει αυτό, δεν το βάζουν. Το βάζουν, αλλά δεν το βλέπουν. Όταν πάνε να τα δώσουν, πάνε σε αυτούς τους χαμηλοσυνταξιούχους που λένε και εκεί τελειώνει. Όλοι είναι το ίδιο, για πέρασε κανείς που ήταν καλός για τους συνταξιούχους? Κανείς. Στην ιστορία σου εσύ που θυμάσαι. Κανείς. Όλοι κόμουν, έχω ένα πράγμα. Δίνουνε για το, στους αγρότες καλά κάνουνε. Δίνουνε στους φούρνους καλά κάνουνε. Ναι. Δίνουνε στους άνεργους επίδομα παραπάνω καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε. Στους συνταξιούχους ίδιο, ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Υγεία. Υγεία. Γεια σου Κυριάννη. Να, βέβαια. Εσείς τι λέτε, γιατί δεν έχετε... Για τις αυξήσεις κάνεις να μας πει. Εσείς πώς την παλεύετε με το ρεύμα και αυτό?
Μα ήρθε κανένα, παιδιά, μην φωνάζετε. Άμα δεν βγαίνετε να μιλήσετε. Οι αγνουσιώτες λέει τα έχουνε. Οι αγνουσιώτες λέει είναι οικονομημένοι. Οι αγνουσιώτες είναι οι πιο γλεντζέδες της Ελλάδος. Εδώ λένε ότι οι αγνουσιώτες τα έχουν οικονομήσει. Πώς δεν έχουμε, ναυτικοί είμαστε και οικονομούσαμε. Γιατί εμείς δεν είμαστε ναυτικοί. Όχι, είσαστε εδώ πέρα της λούφας και παραλλαγής. Ρε εσείς τι έχετε εδώ. Κάναμε επανάσταση. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Ποιοι. Εσείς. Τι λες, πόσους ναυτικούς έχετε στην Εγνούσα. Όλοι οι Εγνούσα ναυτικοί. Και εδώ όλοι οι δύο ναυτικοί είναι. Εσύ δεν είσαι ναυτικός. Λέω για σένα, δεν λέω για τους ναυτικούς. Εγώ βγάζω όμως τα προβλήματα του κόσμου. Τα προβλήματα του κόσμου μας με το ΦΠΑ, γιατί σας τον αφήκανε 24. Ωραία, μας τα λέει, ας το ΦΠΑ. Μας αφαίρεσε το ΕΦΙΑ που. Μας αφαίρεσαν πολλά πράγματα. Το ΕΦΙΑ. Ναι, ωραία στην Εγνούσα είναι. Α, επειδή είναι κάτω από... Ναι, ναι, χίλιους κατοίκους. Είναι δωρεά η Εγνούσα. Ναι, αυτό τα είναι... Τα εισιτήρια, τακτοπλοϊκά στοιχείο και Μυτιλίνη δεν αυξηθήκαν. Αυτό είναι κίνητρο να έρθει ένας να φύγει από την Αθήνα να για να μείνει να... Όχι, δεν είναι σχεδόν. Α, μα αυτό είναι το πολλά θέμα. Πολλά κίνητρα θέλει. Α, θέλει και άλλα κίνητρα. Δύο, τρία. Στα σούπερ μάρκετ χαρά, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παπαδοπούλου, μπισκότα γεμιστά, τώρα 30% φθηνότερα. Στουπάκι, μαστιχόνερο 330 ml, μόνο 1,10. Και μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ 330 ml, μόνο 1,20. Διξάν, απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων, 46 μεζούρες, τώρα 35% φθηνότερα. Head & Shoulders και Pantene, σαμπουάν και περιποίηση μαλλιών, τώρα 40% φθηνότερα. Σούπερ μάρκετ χαρά. Η χιώτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Με χαρά ψωνίζεις γιατί κερδίζεις. Αποστολή Store. Στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση στα πάντα. Όλα τα παιχνίδια για τα παιδιά στις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα διαφημιζόμενα. Playmobil, Hot Wheels, Hasbro, Barbie, τα πάντα. Και παιχνίδια από ένα ευρώ. Αποστολή Store. Στο παλιό ταχυδρομείο. Ήδη για το σπίτι, από τον κήπο μέχρι τη Σοφίτα. Προϊόντα περιποίησης και καλοπισμού και ήδη καθημερινής χρήσης. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Κάθε μέρα δεκάδες πελάτες μας κερδίζουν εκτόσεις στο ταμείο μετά την αγορά τους. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση. Δεν πουλάμε, δίνουμε αγάπη. Κίνητρο να έρθει ένας να φύγει από την Αθήνα να για να μείνει να... Όχι, δεν είναι σχεδόν. Α, με αυτό είναι το πολλά θέμα. Πολλά κίνητρα θέλει. Α, θέλει και άλλα κίνητρα. Θέλει κίνητρα. Συγγνώμη. Πολλά κίνητρα. Είναι η δεύτερη φορά που στο λέω. Ναι, πες τα. Και το έχω πει και του Γιάννη να έρθει στο Καστέλου. Πού, να δει... πού, σε ποιο μέρος. Αυτή την Αγία Παρασκευή μέχρι τη στάση... Τη στάση που κατεβαίνουν και κολυμπάνε. Α, περίμενε, αυτήν Αγία Παρασκευή, ναι. Να έρθουν να καθαρίσουν που βγαίνουν οι ποντικοί και φίδια και πάνε και τώρα δεν είναι. Κάτσε. Αυτή είναι Αγία Παρασκευή εκεί που είναι η Μαρή, αυτή η Μαρίνα. Αυτή είναι Αγία Παρασκευή. Από κάτω αυτή είναι. Είναι Αγία Παρασκευή. Κάτω, είναι... Από κάτω είναι που έχει το κατεβασματάκι. Μέχρι πού. Το είπα και του Ξενάκη και μου λέει πάρε υπογραφές. Μαζέψτε τον υπογραφές. Από ποιου αυτή. Να τις αυτή είναι Αγία Παρασκευή από κάτω. Πάμε στο. Πώς το λένε. Στο ταμείο. Πού πάνε τα χωράφια, πώς το λένε. Ταμείο Ευφραγία. Στο ταμείο. Τα χωράφια που. Περίμενε, αυτή την Αγία Παρασκευή μέχρι το τάγμα, πού. Πριν το τάγμα. Πριν το τάγμα, εκεί που τελειώνει τα. Τι έχει, τα καλάμια, ποντική. Καλάμια, ποντική, φίδια. Θα καθαρίσουν αλλά τη Αγία Παρασκευή, καλέ. Πότε να πω τώρα. Τη Αγία Παρασκευή. Ναι. Υπομονή. Αφυλάκου τη Αγία Παρασκευή. Πότε δε τώρα. Δεν πέρασε και προχθέ το επιτάφιο. Υπομονή. Και του πάμε εδώ που για πολύ καιρό ακόμη. Το επιτάφιο και ήρθαν και καθαρίσανε λιγάκι. Όσο μόνο. Εφτά που βλέπει πεθερά. Εφτά που βλέπει πεθερά. Δηλαδή έτσι και έρθει κανένα
Για εκλογές. Για εκλογές. Θα τον στείλω στο διάλογο. Όχι, όχι, όχι. Έτσι λέμε πάντα. Έτσι λέμε πάντα και μετά κόβω με τα χέρια μας. Φωτιά για στροπελέκι. Και μετά κάβω τα χέρια μας. Ορίστε ένα λουλουδάκι. Ευχαριστώ να σε για να ηρεμήσετε λιγάκι. Όχι, να ηρεμήσω. Θέλω να είμαι ο τόπος μου. Στο έχω πει δυο φορές. Το είπα και του Γιάννη. Με το Γιάννη. Ναι. Έχουμε ένα συμπεθεριό. Ωραία. Αλλά ο Γιάννης ο Τζούμας. Δεν το. Θα έρθουμε εμείς καλέ. Εμάς θα τα λέτε. Κώστα σημείωσε να πάμε να το. Ευχαριστώ πολύ και του χρόνου. Της Αγίας Παρασκευής θα έρθουνε πάντως. Παιδιά θα μας πείτε εδώ. Την ακρίβεια, βενζίνη, ρεύματα και αυτά. Δεν θες. Εσύ θες. Και τι ακάμουν τώρα. Να. Ακριβά πράγματα, όλα ακριβή είναι. Βενζίνη. Πολύ ακριβή εκεί. Κοντά στα δύο είναι. Τι δύο και είναι, τι δύο. Δύο και τέταρτο. Ρεύμα. Και το ρεύμα πανάκριβο. Τι κάνεις, βίνεις τα φώτα, τι κάνεις. Όσο μπορώ οικονομία. Κάνω κεράκι. Οικονομία γιατί δεν βγαίνουμε. Στα κεράκια θα γυρίσουμε. Και μετά σαν που είναι τα κεράκια θα τα βάλουμε στο... Εσύ τι λες εδώ. Τίποτα. Με τη βενζίνη που είσαι με τη μηχανή πάνω κάτω τα κόψες τις βούτες. Δεν τα έχω κόψει γιατί κυκλοφορούν οι δημόσιοι που είναι τζάμπα η βενζίνη και εμείς την πληρώνουμε. Να κόψεις να προχωράς και λιγάκι. Ναι, αυτό κάνω. Κάνει καλό, δεν σου το έχει πει ο γιατρός. Ακριβώς, ναι. Για το καλό μας το κάνουν και ακριβή να είναι τη βενζίνη. Ναι, ναι, ναι. Για να περπατάμε. Αλλά δεν θα έρθουν οι εκλογές, θα δείτε τι θα πάθετε. Όλοι αυτό λένε και όλοι πάνε και τους ψηφίζουν και με... Και με τα δύο χέρια, χαίρε. Γεια. Ναι. Εδώ να δεν μπορούν να βάλουν μια τέντα. Καλά και έχει του ζαχαροπλαστείου. Το χειμώνα μας τρώει η βροχή, να φυλάγουμε. Το καλοκαίρι μας τρώει ο ήλιος. Μήπως επειδή είναι από εκεί το υπόστεγο. Αλλά ναι. Μετά πώς θα περάσεις. Τα λεωφορεία είναι από εδώ. Τα λεωφορεία είναι από εδώ. Σωστό αυτό ρε παιδιά. Δεν δωνά τώρα οι άνθρωποι. Γεια σου Μάνο. Γεια. Κάτω αυτά δέντρα. Κάτω. Κάτω από το. Του ξενάκι τα έλεγα προχτές. Ήταν και ο άλλο ένας. Για το υπόστεγο. Όχι για το υπόστεγο, για το. Παιδιά, ο κόσμος τώρα που κόψε τα αυτοκίνητα πάει με τα λεωφορεία. Αλλά άμα κάθεται εδώ να πέρα. Πάνε στο υπόστεγο του ΚΕΠ. Πάνε στην ομπρέλα που έχει το ζαχαροπλαστείο. Τώρα, ναι, ναι. Ποιος είναι αυτός για το... Για πάμε στο χτέλ, δηλαδή πάμε στο χτέλ να μας ρωτήσουμε. Εδώ σταματάει, να. Παιδιά, πλάκα, οι μόνοι που σταματάνε σε διαβάσεις είναι οι επαγγελματίες. Ό,τι και να λέτε για τους ταξιτζίδες, οι μόνοι που σέβονται τον κόκ 100% είναι οι ταξιτζίδες. Σιδερή, ποιος είναι εδώ υπεύθυνος? Για την τέντα φωνάζει ο κόσμος. Καμιά τέντα λέει, θα βάλετε. Απέναντι, ποιος είναι εσύ, το κτέλ είναι για ο Δήμος. Απάνω, πού, από πάνω. Από πάνω, πού είστε εδώ. Να, οι άνθρωποι κάθονται εδώ να στο υπόστεγο και άμα είναι το λεωφορείο πάνε απέναντι. Ω, τουρίστ. Ρε φίλε, τι είναι αυτό δηλαδή, έχουμε γίνει Μύκονος. Γίναμε Μύκονος. Hello. Where are you from? From Germany. Germany? Yeah. This is your first time in... first time in Greece. You came for why? For holidays? Just to see... The island? Visit Greece. This is rent... Rent a car. We take it from rent. Κοίτα εδώ, γουρούνες. Τούτη την έχει ο πουλάς. Okay, why you choose our island? Because... For vacation. Yeah, just to see the city, visit the city, see the country. Bravo. You are the driver? I'm the driver. He's my private driver. Also from Germany. He is my best friend. My friend, this is your first time you drive this. It's really the first time that I drive a quad. You have to be careful. It's not. It's not a game. It's not a game. Yes, it's very dangerous. Also, you have
to take care of the drivers, local drivers. Yes. You know who has priority on the road? Yes, yes. The local driver. Yes. Don't see the signs? We know if you see local driver, stop the bike, wait to pass. Okay. And then go. Okay, we came from Turkey. There is normal. Εντάξει, έχουν πάει και Τουρκία. Του λέω ότι εδώ προτεραιότητα έχουν οι ντόπιοι οδηγοί, οπότε να προσέχει. But we love Greece. Okay, thank you. Bye. We love Germany. Where we see this video? On YouTube. For how long you will stay? Only 5-6 hours. Only 6 hours? Yeah. Yes. We fly. We came from Çeşme and we want to spend one day this, in this will play in a local TV. Okay. But I will upload it on my channel on YouTube. What's the channel? Write it down. XAOS. Just a moment. Support the YouTube X-A-O-S. Channel. O-S. Follow him. Like follow subscribe. To see the people from and Germany. Write a comment. Λοιπόν, XAOS. Yeah. XIOS. I? Oh, no, 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 no. If you want, you can write. Yeah, 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 wait. You will search it, write it, the name of the YouTube this channel. This show is Chaos, you know, Chaos. Yeah. And Chaos and Chios. Yeah. Well, you search this in YouTube, you will find the channel and you know the when rest. When you will upload this? Maybe Tuesday. Okay. Thank you. Bye. Έλα βενζίνη. Κάποιος που μιλά αγγλικά. Βάλατε βενζίνη. Βάλανε. Τρελαθήκανε λέει, τζάμπα λέει το έχουν εδώ το. Λοιπόν πάμε. Από εδώ ήρθαμε. Πάμε προς τα κάτω. Ρε φίλε, είδες όμως οι άνθρωποι που ξέρουνε. Λέει μπείτε στο κανάλι, κάντε subscribe και το πρότεινε και στους άλλους. Λοιπόν, αυτοί ήταν στην Τουρκία πριν, γιατί τους είπα πρώτον να προσέχουν τα μηχανάκια αυτά που οδηγάνε και δεύτερον να προσέχουν τους οδηγούς εδώ. Γιατί παιδιά ως οδηγοί πρέπει να είμαστε οι χειρότεροι στο ηλιακό σύστημα. Του λέω σε ένα δρόμο, πας σε ένα δρόμο. Ποιος έχει προτεραιότητα? Αυτός που είναι από το χωριό. Μετά προτεραιότητα έχει αυτός που έχει παντρευτεί γυναίκα του χωριού και μετά ό,τι λέει η πινακίδα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στον αντιδήμαρχο. Τώρα πάω στον αντιδήμαρχο για το θέμα σου. Όχι, χρειάζεται. Χρειάζεται, θα τα φτιάξει. Δεν πειράζει. Αφού είναι δίπλα, πάμε στον αναγνώστη 2 λεπτά. Για τον κύριο αναγνώστη έχουμε ένα Kinder. Είναι μέσα. Μα το εγκατέλειψε. Κάτσε που πάρε. Να το, εδώ είναι, γιατί τα μάξι είναι εδώ. Για κάτσε, κλείσε λίγο τον ευρώ μου. 1, 2, 3. Α, εντάξει. Διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε. Χαθείτε να χαθείτε πια με αυτές τις διαφημίσεις. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση στα πάντα. Όλα τα παιχνίδια για τα παιδιά στις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα διαφημιζόμενα. Playmobil, Hot Wheels, Hasbro, Barbie, τα πάντα. Και παιχνίδια από 1 ευρώ. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Ήδη για το σπίτι, από τον κήπο μέχρι τη Σοφίτα. Προϊόντα περιποίησης και καλοπισμού και ήδη καθημερινής χρήσης. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Κάθε μέρα δεκάδες πελάτες μας κερδίζουν εκτόσεις στο ταμείο μετά την αγορά τους.
Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση. Δεν πουλάμε, δίνουμε αγάπη. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. Στα σούπερ μάρκετ Χαρά, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παπαδοπούλου, μπισκότα γεμιστά, τώρα 30% φθηνότερα. Στουπάκι, μαστιχόνερο 330 ml, μόνο 1,10. Και μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ 330 ml, μόνο 1,20. Διξάν, απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων, 46 μεζούρες, τώρα 35% φθηνότερα. Head & Shoulders και Pantene, σαμπουάν και περιποίηση μαλλιών, τώρα 40% φθηνότερα. Supermarket Χαρά, η χιώτικη αλυσίδα supermarket. Με χαρά ψωνίζεις, γιατί κερδίζεις. 1, 2, 3. Α, εντάξει. Γιατί... δεν σχολάει, δες, το έχω πατήσει, δες. Ακόμα δεν γράφω. Σαν το μερικίνα. Έλα, γράφω. Λοιπόν, μεσολάβησε ένα δεκαλεπτάκι, ήρθαμε στο Δημαρχείο, είμαστε εδώ στο Δήμο. Έχει Οικονομική Επιτροπή τώρα, βρήκαμε την ευκαιρία. Μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο για το Καστέλο ειδικά συγκεκριμένα. Αγία Παρασκευή από κάτω, μέχρι του Δεσπότη που κάνει τη στροφούλα. Αυτό που μας είπε είναι ότι είναι στο σχέδιο καθαρισμού τις επόμενες 2 εβδομάδες περίπου. Μετά από 2 εβδομάδες, δηλαδή τέλη Μαΐου περίπου. Μέτρα τον μέτρα θερμόμετρο βάλτου. Λοιπόν, δεν θέλει. Έλα, έλα. Λοιπόν, φοβεροί και οι τουρίστες που συναντήσαμε. Συνεχίζουμε το θέμα μας. Βενζίνη, ακρίβεια, ρεύμα, ανατιμήσεις. Να πάμε στον πρόεδρο τώρα. Ποιο πρόεδρο? Τον πρώην. Τον πρώην πρόεδρο. Εκεί είναι μαζί με τον έφορη της εκλογίας. Ο πρώην πρόεδρος. Δεν είναι πρώην πρόεδρος. Δεν είναι πρώην πρόεδρος. Εντάξει το δίκιο. Ποιο πρώην... Έλα Γιάννη. Δεν σε γνώριζα. Μετά την απουσία σου... Μιλά ωραία, τώρα σε έχει καταγράψει που μιλάς τόσο ωραία. Να, δεν θέλετε. Ωραία, το εσπρεσάκι τι είναι, μέτριο. Πάμε. Τώρα δεν μιλάς πρόεδρε, πριν που μας έψαχνες, μιλάς. Γεια σου δάσκαλε. Γεια σου δάσκαλε. Δάσκαλε. Ποιος? Εδώ δεξιά τα παιδιά. Ο. Έχει τα νηψάκι τώρα. Συντομεριό. Οχ, έχει τρομερή ζέστη. Κάτσε λίγο να βγάλω τον μπουφάν.
Να το αφήσω στο μηχανάκι. Μην κλείσεις, γιατί άμα κλείσεις θα... Δεν θα ξανανοίγει. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Γυρίζει. Όλοι έχουν βλέψεις κάποια στιγμή να γίνουν δημάρχοι. Όλοι έχουν βλέψεις. Όχι, εδώ. Εδώ δεν είναι. Η πινακίδα είναι απ' την άλλη πάντα. Τι έγινε. Και ήταν του Αγίου Βασίλη γυναίκα. Ναι. Την Κυριακή όμως θα δεις θα γίνει. Λοιπόν. Πάμε από εδώ τώρα, δεν πάμε πάλι. Γεια σου, Μαρή. Γεια σου, κύριε. Κάτσε, γιατί δεν είναι και όλοι... Δεν είναι και όλοι ομιλητικοί. Δεν πάμε σε πολλούς, γιατί άμα δεν θέλουν να μιλήσουν. Λες για τους που μας έκανα μια φιάλη αίμα. Λοιπόν... Ζωοτροφές. Ακάρα! Θα ο κύριος Ανάσης εδώ. Είναι μέρα που ήρθες. Λοιπόν, σας βλέπω λίγο στεναχωρημένο λόγω της ακρίβειας. Όχι, λόγω του Ολυμπιακού. Τι έκανε. Λόγω του ντέρμπι των αιωνίων. Κάτσε αφέγγω. Θα τα πω όλα. Γιατί πιστεύεις ότι έγινε αυτό το πράγμα. Πιο απ' όλα, η ακρίβεια για το... Που έχασε η ομάδα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα σπίτια. Μια κακή μέρα ήταν. Αν και φέτος είναι ίσα με 365 μέρες κακές. Δες τώρα, αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχεις 360 μέρες κακές και παίρνεις το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το ελληνικό. Φαντάσου τι δράμα είναι οι άλλοι, έτσι. Εγώ χαίρομαι γιατί χθες στο πρώτο μπαράζ κέρδισε ο Άγιος Γιώργης. Είχε μπαράζ. Γιατί δεν είναι σημαντικό αυτό. Ένα γήπεδο τίγκα, γιορτή. Φαντάζομαι. Γιορτή. Φαντάζομαι. Εσύ πηγές, όχι. Ναι. Δεν είδες, έχω ανεβάσει και βίντεο με τους πανηγυρισμούς. Όχι, δεν το είδα. Γιορτή, την Κυριακή έχει άλλο παιχνίδι. Ναι. Τώρα βέβαια που μας βλέπουν έχει περάσει. Έχει περάσει. Για την ακρίβεια, εσύ που πουλάς πράγματα που θένε ρεύμα. Ρεύμα, ναι. Έχεις δει διαφορά στο... Ναι, έχει. Δυστυχώς είναι προς τα πάνω. Όχι, ο κόσμος θέλει να παίρνει λάμπες ή να παίρνει κεράκια. Κεράκια τι, τα κανονικά κεράκια με τη φωτιά. Ναι. Και μετά τα χρησιμοποιείς και... Φαναράκια και τέτοια. Για την ώρα ακόμα στις λάμπες είμαστε. Παράδειγμα. Σε ρωτάνε, καίει του τι. Πάντα ναι. Ρωτάνε, ναι. Θέλουν να είναι οικονομικό, να μην καταναλώνει. Θέλουν να έχει σχέδιο που θέλουν, χρώμα. Ανεμογεννήτρες τέτοια δεν σου ζητάνε. Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες, τα πάντα πουλάμε ρε φίλε. Τα έχω, από εδώ από πίσω τα έχω. Ναι. Ωραία, δεν μου λες κάτι, εσύ προσωπικά, γιατί και εσύ να φαντάζομαι να σου ήρθαν οι λογαριασμοί... Τσάμπα, τίποτα. Τι κάνεις στο σπίτι. Φαναράκια. Είσαι σαν το έργο, τσακ, μπαίνεις, ανάβεις, βγαίνεις, τσακ, σβήνεις. Όχι, έχουμε βάλει λάμπες LED. Ναι. Και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, όλη η μέρα ανοιχτά είναι. Και θερμοσύμφωνα LED έχεις βάλει. Θερμοσύμφωνα όχι, με το κρύο. Ένεχει. Κάνει καλό γιατί σφίγγει το θέρμο. Ναι ρε, ένεχει θερμοσύμφωνα. Φούρνο. Φούρνο τίποτα, κεριά, μαγκάλι. Ωραία, επειδή μένεις ψηλό μακριά, με τι έρχεσαι το πρωί. Πότε με τα πόδια, πότε με ποδήλατο, πότε με το σκούτερ, ανάλογα την ημέρα, κατάλαβες. Θα σου πω κάτι, είναι και κατηφόρα εκεί σήμερα αρχή, άμα κουτρουβαλήσεις. Ξαπλώνω κάτω, κουτρουβάλω. Σε βγάζει μέχρι το μαξάλι. Άνετα. Κάμια φορά με βγάζει και μέχρι το λιμάνι με πάει. Οπότε γελάς για να μην... τι να κάνουμε, φίλε, εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Ψηλά το κεφάλι.
Α, πέρασε και αυτό. Τι να κάνουμε. Α, κλεγόμαστε συνέχεια. Δεν γίνεται. Έφυλε, η γενιά δικιά μας είναι νομίζω η πιο τέτοιο. Ευχάριστη. Δηλαδή, ζήσαμε εποχές Πασόκ τότε που ανάβαμε τα τσιγάρα με το πεντοχίλιαρο. Μπουζούκια αυτό, δουλειές, ό,τι ήθελες. Και ενώ θα έπρεπε να είναι το χειρότερο για, γιατί εμείς τα ζήσαμε αυτά. Ναι, και τα ζήσαμε, αλλά μετά τώρα σου βλέπεις το χειρότερο. Ναι, εντάξει, τώρα έρχεται ο λογαριασμός, ρε φίλε, για όλα αυτά. Τα πεντοχίλιαρα που ανάβαμε τα τσιγάρα, που παρότι δεν καπνίσαμε, τώρα έρχεται ο λογαριασμός. Φίλε, εμένα μου ήρθε ένα λογαριασμό στο Πάσχα και νόμιζα ότι πλήρωνα και το Άγιο Φως. Ωραίο, δηλαδή... ωραίο ήταν αυτό, ωραίο, μάλιστα. Ναι, θα το χρησιμοποιώ, λέω ότι ήταν δικό σου. Θα λέω όμως ότι ήταν δικό σου, εντάξει. Τι σου λένε οι αντιπροσώποι που έρχονται. Ένα χρόνο τώρα λέει βάλε πράγμα γιατί θα ακριβώσουν. Βάλε πράγμα, βάζεις, ξανακριβώνουν πάλι. Δεν το προλαβαίνει. Και θέλει και προσοχή, φίλε, γιατί ο μεγάλος πολιτής του κόσμου, η Κίνα, κάτι παίζει. Ναι. Κάτι παίζει, κάτι γίνεται. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες στις παραδόσεις τους και αυτοί. Να δούμε πού θα πάει, ρε φίλε. Να δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία το Τζιτζιπά, πώς τον βλέπεις? Άμα δεν αλλάξει προπονητής, επειδή είμαστε και προπονητές τένις, άμα δεν αλλάξει προπονητή και πάρει έναν άνθρωπο κανονικό προπονητή και έχει τον πατέρα του, στο 5-6 θα είναι μια ζωή. Ψυχολόγος θα έχω, ψυχίατρο θέλω. Καλά, να αμφιβολώ. Αλλά επειδή είναι Έλληνας, έτσι κάνουμε την παλαιά. Ναι, φίλα, σου πω κάτι. Και εσύ να είσαι ο παπάς του Τζιτζιπά, τα ίδια θα κάνεις. Θα κάνετε το ρολόι τέτοια στα μούτρα του αντιπάλου. Όχι, ρε εσύ. Εγώ νομίζω ότι θέλει ένα κανονικό προπονητή. Ο άνθρωπος δεν είναι. Εντάξει. Πρέπει να πάρει έναν άλλο προπονητή. Είδε η Σάκαρη, άλλαξε προπονητή και πήγε εκεί που πήγε η κοπέλα. Και βρήκε και το Μητσοτάκι το γύρο. Και βρήκε το Μητσοτάκι. Δηλαδή, τι άλλο θες στη ζωή τη. Τι άλλο να ζητήσει. Έτσι, τσομπόλι. Άντε, γεια. Γεια, ευχαριστούμε, Θανάση. Είδε αυτό είναι γελά. Λε κανένα αστιάκι, περνάει η μέρα και σε μια χαρά. Εμείς προχωράμε κιόλας, κάνουμε τη γυμναστική μας. Δηλαδή το έχουμε... Παιδιά, μην κυκλοφοράτε άσκοπα, η βενζίνη έχει πάει 2 ευρώ. Έβγαλε τώρα και... Έφερες τίποτα να τρώγεται. Τι θα να τρώγεται. Όχι λουλούδια, να τρώγεται, να φυτέψεις κάτι να βγαίνει. Σιτάρι έχεις. Όλα, παραδέχομαι τις πρωινές ώρες. Είσαι ο πρώτος. Εκεί βάζω... Είσαι, βάζω... Είσαι ο πρώτος, ρε. Ορίστε, ακούστε, λέμε για κόσμος. Είσαι ο πρώτος, ρε Παντελή. Και δεν φοβούμε και άνθρωπο. Κανέναν και τα λες όλα όμορφα και όλα. Μπράβο, ρε εσύ. Άρε, φίλε. Και παραδέχομαι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Βέβαια. Αυτά είναι τα ωραία. Γεια. Άρε, φίλε, δεν υπάρχει. Γεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από αυτό, έτσι. Για. Τα ψάρια, αφού πήρανε πάνω τα πετρέλαια. Πώς τα ψάρια, μα μιλάνε, είναι εδώ οι άνθρωποι που μιλάνε. Μιλάτε εσείς, μιλάτε, μιλάτε. Όχι. Γιατί όμως, ρε παιδιά. Τα κρέατα πήρανε πάνω. Τα κοτόπουλα πήρανε. Τα κοτόπουλα πήρανε πάνω. Καλώς. Τι είσαι, είναι. Πατέρας. Έλα, ρε. Και πήρα να σου πω χθες εσένα στο γήπεδο. Λίγα πράγματα τα κοτόπουλα. Πήρα λίγο. Ναι. Τα χιώτικα μιλάμε. Όχι, λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι εδώ ο κύριος Σούκας είναι ο κατασκευαστής του γηπέδου. Α, όχι. Εντάξει. Τις κερκίδες. Ποιος έκαμε τις κερκίδες. Όχι. Εγώ προσπάθησα. Ναι. Αλλά όχι, ναι, αλλά την άλλη φορά μου είπες ότι άμα ήσουν λίγο πιο μικρός, θα έκαμες και το υπόλοιπο βουνό. Θα το φτιάχνεις. Δεν μου λες, χάρηκες χθες με την νίκη του γενικού. Αλίμονο, εγώ εκεί πέρα δεν άκουγες τις φωνές, τίποτα. Τώρα την Κυριακή είναι δύσκολα όμως. Μη φοβάσαι. Οι Αθηναίοι. Ας είναι, δεν πειράζει. Άμα μπαίξει έτσι η ομάδα και φοβερός, παιδιά, ο επιθετικός, ο Μουσταφά. Μουσταφά μπορεί να παίξει άνετα, πιο ψηλά. Ναι, μην τα λες και τον πάρει καμία ομάδα. Μακάρι να τον πάρει το παιδί. Ναι, κάτσε να βοηθήσει πρώτα εδώ πέρα. Εντάξει, έχει άλλους, βγαίνουν άλλοι, εντάξει. Μπράβο, θα πας και έξω, θα ακολουθήσει την ομάδα και έξω. Είπα να δούμε, σε ένα παιδί. Σοβαρά, μπράβο ρε, εσύ, μπράβο. Όχι, εντάξει. Ε,
Ένα, δύο, τρία! Το πλάνο, όχι, θα ανοίξει το πλάνο, ναι, θα ανοίξει το πλάνο, έτσι καλώς. Έχει την καρέκλα του όμως, μικρόφωνο. Πάντως δεν είναι πάρα πολύ έτσι όμως. Για ποιον χτυπάει η κουδούνα? 1η Απρίλη είναι σήμερα. Αν δεν το κάνουμε σήμερα, πότε θα το κάνουμε? Τώρα δεν νομίζετε ότι το παρατραβάτε? Ο Γιάννης δεν θέλει. Όχι, 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 θα το χαλάσουμε. Θα το κάνουμε γευτικό. Είσαστε λολί, μωρέ. Εμείς είμαστε λολί. Η διαφωνία σου ποια είναι? Πώς δεν βάζετε ένα κουνουπίδι, ένα λάχανο, κάτι? Γιατί να βάλουμε κουνουπίδι και λάχανο, Χριστιανέ μου, γιατί? Είπα μαμί. Τώρα δεν σ' αρέσει σοβαρά? Δεν το βγάλω. Κάνουμε το τι διάβολο θέτε μόνο. Δεν σου άρεσε δηλαδή? Δεν σου άρεσε, θα ξαναπούμε το δελτίο. Είσαι λολία, ξέρεις το δελτίο. Ποια το κάνουμε εδώ μέσα, American Bar? Ποιος είναι η κορονοϊό? Κανείς, μας είστε στον ατμόσφαιρα πλανάτε. Το κάτι τσακφίνε. Ωραίο δεν είναι αυτό νελό το καρέ? Δες το στην εικόνα. Ταιριάζει πάρα πολύ. Ταιριάζει πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Και τι σε πειράζει ρε Γιάννη? Έλα Παναγία. Διετών των Αγίων Πατέρων. Σκάσατε μου πεις τι λέγατε τόσο ώρα. Άσε με καημένη αφού βλέπεις τώρα και έχω δουλειά, κάνω την προσευχή. Δεν μην κάνουμε κάτι πρωτότυπο. Αν συνεχιστεί αυτή η έξαρρος κατάστασης θα καλέσω την αστυνομία. Θες να το βγάλουμε, εντάξει, δεν άσε, πολύ πρέπει να ξαναπούμε το δελτίο. Μπήκε στο πετσί του ρόλου. Ναι, άστο να το ξαναπούμε γιατί δεν του αρέσει. Έτοιμοι? Ναι. Ναι. Το ξαναπάμε από την αρχή, τι να κάνω. Μοντέ. Ναι. Ναι. Την βλέπω κι ας, τι πράγμα. Την βλέπω κι ας. Εμένα θα βλέπεις. Τέλος πάντων, άντε, άστο να το βγάλουμε, κόψτε, να το βγάλουμε, το ξαναπάμε μία. Άντε βρε και εσύ με τον πατέρα εκεί πέρα, πάνε τίδε, άντε γρήγορα, βάλτε το μοτόρ, φατάρ πώς θα είναι αυτό. Ένα, δύο, τρία. Μπράβο! Άντε ρε παιδιά. Χάος! 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 Άντε ρε παιδιά. Χάος! 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 Τα περισσότερα φυλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι, ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο κι άλλα μωρά που πιθανό να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ. Choking your hairspray, your life is wasting away. You've had a bad day. You'll be glad you'll get it till the morning light. When it starts again, the 9-to-5 mundane. You can't wait for the end. Had a bad day. Thank you.
Η φύση είναι ζωντανός οργανισμός με ανάγκες και ευαισθησίες. Γι' αυτό στην ομάδα Omicron νοιαζόμαστε για το περιβάλλον και φροντίζουμε γι' αυτό. Με πάνω από 60 ενεργά μέλη στο δυναμικό μας, διοργανώνουμε δράσεις διαχείρισης και φροντίδας δασικών περιοχών. Εκπαιδεύουμε τα μέλη μας συνεχώς σε πιστοποιημένα σεμινάρια. Συμμετέχουμε στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών με δικά μας οχήματα και εξοπλισμό. Περιπολούμε στα δάση μας. Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας σε θέματα πρόληψης. Ενημερώσου και εσύ για την ομάδα Omicron. Γίνε μέλος τώρα. Κάλεσέ μας ή στείλε SMS στο 6949-715152 ή μπες στο www.omicron.org.gr. Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου, Omicron. Ο τόπος μας σε χρειάζεται.